για τους διαθεντές στο ξύφωνο μαγείας, το οποίο έχει βάρος 750 γραμμάρια, ή έχει τριγωνική λάμα, το σχήμα της λένε τριγωνικό, έχει το ασπίδιο αυτό, το οποίο καλύπτει το χέρι, και επίσης φοράνε ειδικές στολές από ανοξύφερο υλικό, είναι το κέβλαρ που λέμε, και ειδικές μάσκες από ανοξύδωτο ατσάλι. Στην άκρη του σπαθιού υπάρχει ένα κουμπάκι, ένας διακόπτης, ο οποίος όταν πατηθεί επάνω στον αντίπαλο, δηλαδή χτυπήσει τον αντίπαλο ίσα ίσα και πατηθεί αυτό το κουμπάκι, δείχνει το μηχάνημα αν πήρε πόντο ή δεν πήρε. Το πράσινο οπότε λαμπάκι, για να ξέρετε εσείς για να παρακολουθήσετε τον αγώνα, είναι του Βασίλη. Το κόκκινο είναι του Πάνη. Ο αγώνας που θα δείτε είναι στα 15 κύματα. Υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα με βάση την αναπηρία για τον Βασίλη. Επειδή ο Βασίλης έχει έλεγχο του κορμού, ενώ ο Πάνος δεν έχει έλεγχο του κορμού. Αλλά παρόλα αυτά θα δείτε ότι θα γίνει καλό μάτς. Έτοιμοι.